Να Μητροπολίτη Λαγκαδά Λυτής Κερεντίνης, κύριο Ιωάννη, καλημέρα σας Σεβασμιότατε. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας στην εκπομπή εδώ επικοινωνία στη δημόσια τηλεόραση. Το θέμα μας βεβαίως είναι αυτό που απασχολεί και την κοινή γνώμη και τους πιστούς, αλλά και τους ανθρώπους που βλέπουν ότι υπάρχουν δύο διαστάσεις ανάμεσα σε εκκλησία και επιστήμη και το κομμάτι της επιστημονικής κοινότητας. Παρακολουθήσαμε εχθές από την Ιερά Σύνοδο την ανακοίνωση που λέει ότι δεν μεταδίδεται ο κορονοϊός μέσω της Θείας Κοινωνίας, και βεβαίως μετά υπήρξαν και οι συστάσεις ως προς το συγχρονισμό και τις ευπαθείς ομάδες. Θέλαμε λίγο τη δική σας, έτσι, με τη δική σας παρουσία να αποσαφηνίσουμε ορισμένα πράγματα. Ευχαρίστω. Η Ιερά Σύνοδος με το ανακοινωθέν το οποίο εξέδωκε, ναι, τοποθετήθηκε πάνω στο θέμα και διέλαβε όλες τις εκδοχές που το αφορούν. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι ότι πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους μας, mm-hmm, ότι σε τέτοιες κρίσιμες ώρες απαιτείται ψυχραιμία, συνεργασία, ομοψυχία, ναι, και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καλλιεργείται ένα κλίμα διχασμού με οποιαδήποτε μορφή και σε οποιοδήποτε επίπεδο. Η Αγία μας Εκκλησία είναι γνωστό ότι πάντοτε διαδραματίζει ένα πρωτοποριακό ρόλο, εις ό,τι αφορά τη δοκιμασία του ανθρώπου, εις ό,τι αφορά την ασθένειά του, και πάντοτε ήρθε και έρχεται αρρωγός και προς την πολιτεία και προς τα αρμόδια πρόσωπα του δημοσίου, που είναι και υπεύθυνα για το κεφάλαιο που λέγεται Υγεία. Σεβασμιότατε όμως, θα ήθελα πραγματικά να σας ρωτήσω εάν αυτό που μπαίνει ως βασικό ερώτημα όσον αφορά και την Θεία Κοινωνία, η πίστη μπορεί να μας κάνει άτρωτους, διότι οι επιστήμονες λένε ότι μεταδίδεται με το σάλιο αυτός ο ιός και έχει μεγάλη μεταδοτικότητα. Θα σας απαντήσω. Εκείνο, mm-hmm, που είναι επιστημονικά επιβεβαιωμένο αυτή τη στιγμή, ναι, είναι ότι η μετάδοση, η mm-hmm μεταδοτικότητα είναι κατά κύριον λόγο αερογενής. Γι' αυτό και ακριβώς υπάρχει μία σειρά από μέτρα τα οποία προβλέπονται προς την κατεύθυνση αυτή. Η Θεία Κοινωνία, ναι, είναι κάτι το οποίο αποτελεί το υπέρτατο στοιχείο της ζωής της πνευματικής, της Ορθοδόξου πίστεώς μας, της Αγίας μας Εκκλησίας. Και βέβαια αυτή τη στιγμή θα ήθελα να πω δύο πράγματα τα οποία είναι διυποκειμενικής αρτιότητος και αξίας και σημασίας. Μάλιστα. Πρώτον, η ιστορία των 2000 χρόνων μας δίδει την δυνατότητα να πούμε εκ του ασφαλούς ότι στην Θεία Κοινωνία δεν εμφυλοχωρούν μικρόβια, διότι εάν υπήρχε μία τέτοια εκδοχή, σκεφτείτε ότι στην πορεία αυτών των 2000 χρόνων, και να πάρουμε τα τελευταία χρόνια όπου είχαμε ισχυρότερα μικρόβια όπως είναι το μυκοβακτηρίδιο της φυματιώσεως, που υπήρχαν τα σανατόρια, η φυματική ή η νόσος του Χάνσεν, η λεπρή. Λοιπόν, οι ιερείς μας λειτουργούσαν, και έχω μαρτυρίες με συγκεκριμένα πρόσωπα, mm-hmm, κοινωνούσαν τους ασθενείς και μετά και οι ίδιοι μετελάμβαναν και κατέλυαν τη Θεία Κοινωνία. Όμως, δεν υπήρξε πρόβλημα ασθενείας. Ναι, να σας, λοιπόν, να σας θέσω εκεί, το εξής ερώτημα. Μια πέρα, κοινωνία ακολουθεί και μια... Όταν ναι. Να ολοκληρώσω. Βεβαίως. Γιατί δεν υπάρχει πρόβλημα στην... Σας καταλαβαίνω. Ελάτε. Ναι, μετάδοση, mm-hmm, του ήχου. Λοιπόν, mm-hmm, όταν λοιπόν ο χριστιανός πάει να μεταλάβει και πάει να κοινωνήσει, ο ιερεύς δεν του προσφέρει τα σάλια, του προσφέρει τη Θεία Κοινωνία, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Μπορεί λοιπόν σε ένα εργαστήριο να έχει απομονωθεί ο ιός, αλλά η Θεία Κοινωνία όταν προσφέρεται δεν προσφέρεται με το σύελο του άλλου. Να είμαστε κάπου και λίγο πραγματιστές. Χρησιμοποιείτε τώρα, αν μπούμε σε λεπτομέρειες, το ίδιο κουταλάκι. Αλλά να σας ρωτήσω κάτι άλλο, Σεβασμιότατε, αν μου επιτρέπετε. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας κάνω μία περιγραφή χρηστικής
πρακτικής για και να μην πούμε πω σε αυτό, γιατί νομίζω ότι περιγράψω. Δεν έχει τόσο νόημα. Καταλαβαίνουν οι τηλεθεατές μας σε τι αναφερόμαστε. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Επειδή κάνετε μία αναδρομή στο παρελθόν και σε όσα έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα, και είναι το επιχείρημα στο ότι ουσιαστικά δεν μεταδόθηκαν πολύ δύσκολες ασθένειες στο παρελθόν. Οι ιερείς οι οποίοι ασχολήθηκαν, και εγώ έχω μία εμπειρία στην ιεροσύνη που φτάνω κοντά στα 40 χρόνια. Έχω κοινωνήσει ασθενείς με μεταδοτικά νοσήματα, έχω καταλύσει άγια ποτήρια και τώρα αν χρειαστεί το πράτο δεν υπήρξε ποτέ πρόβλημα. Ο Αρχιεπίσκοπος δηλαδή, Αμερικής Ελπιδοφόρος, ένα μήνυμα που έδωσε χθες, αν μου επιτρέπετε να θέσω το ερώτημα. Σας ακούω πολύ με μεγάλη ευλάβεια. Ναι, αλλά δεν με αφήνετε να απαντήσω σε αυτό που με ρωτήσατε προηγουμένως. Μα δεν σας το έχω θέσει το ερώτημα. Μισό λεπτό να απαντήσετε συνολικά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, που αναγνωρίζει την ανησυχία των πιστών, γιατί για τους πιστούς μιλάμε, για τους ανθρώπους που θέλουν να έρθουν στην εκκλησία, που ουσιαστικά και στατιστικά είναι άνθρωποι που είναι και πιο μεγάλης ηλικίας και εντάσσονται στις ευπαθείς ομάδες, και λέει κάτι περαιτέρω, ότι και την επιστήμη που μας βοηθάει να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά που μας συμβαίνουν, ουσιαστικά όποιος πιστεύει και όποιος είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο θεωρεί ότι ο Θεός την έχει προσφέρει στον άνθρωπο, άρα δεν πρέπει να την ακούμε όταν μας δίνει κάποιες πληροφορίες εξακριβωμένες και να μπούμε σε έναν άλλο χειρισμό, μια άλλη αντιμετώπιση με τα δεδομένα, τα υγειονομικά, τις υγειονομικές συνθήκες που επιβάλλονται αυτή τη στιγμή. Σαφέστατα και τα όσα μας λέει η επιστήμη και τα δεχόμεθα και τα σεβόμεθα και τα χρησιμοποιούμε, και σαφέστατα όπου υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβλήματα και είναι άνθρωποι με υυξημένης επικινδυνότητος ή ευξημένου κινδύνου όπως λέγονται. Ναι. Λοιπόν, αυτά τα άτομα πρέπει να προσέξουν και πρέπει να αποφύγουν όλα όσα συνιστά αυτή τη στιγμή η επιστήμη. Και ούτε κανείς θα πάρει έναν ασθενή να τον πάει στην εκκλησία ή να τον πει έλα εδώ να μπει στη σειρά για να συνοστείς και να κοινωνήσεις. Mm-hmm. Και κοινωνία να θέλει ο ασθενής, η Αγία μας Εκκλησία έχει μέρημνα που φροντίζει κατοίκων αυτούς οι οποίοι έχουν προβλήματα και δεν μπορούν να εκκλησιαστούν. Επομένως, μην δημιουργούμε μία εικόνα προβληματικής εκεί που δεν υπάρχει και να μην δημιουργούμε ένα κλίμα κάτι το οποίο δεν ευνοεί ψυχολογικά στο λαό μας. Η Θεία Λειτουργία κανονικά θα συνεχίσει, γιατί έρχεται και το Πάσχα, είναι και το θέμα του συγχρονισμού. Θα ήθελα λίγο ότι κοιτάξτε, να μας ενημερώσετε. Ναι. Η λειτουργία βεβαίως και θα συνεχίσει και όλα θα πάνε καλά. Mm. Να πούμε στους φίλους τηλεθεατές ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζεται αυτή τη στιγμή και που είναι σημαντικό είναι στα άτομα που έχουν υυξημένη επικινδυνότητα λόγω υγείας, λόγω ηλικίας και λόγω άλλων παρενθέτων παραγόντων που πρέπει ακριβώς και που συνιστούν μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Τα άτομα αυτά λοιπόν που έχουν αυτούς τους λόγους, ναι, αυτή την περίοδο καλό θα είναι να περιοριστούν κατοίκων, να λάβουν τα μέτρα που η επιστήμη προβλέπει. Από εκεί και πέρα δεν είναι μία μάστιγα η οποία απειλεί με θάνατο όλο τον πληθυσμό ή όλο δεν τον κόσμο. Δεν έχει αποφανθεί ακόμα, λοιπόν, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αν μου επιτρέπετε, σεβασμιότητα. Με τα όσα, δηλαδή, κοιτάξτε, με τα όσα, αυτή τη στιγμή. Ναι. Με τα όσα πριν από λίγη ώρα είχαμε ενημερωθεί αρμοδίως, αυτή είναι η εικόνα. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα το ότι αυξάνονται τα κρούσματα ή υπάρχουν φορείς του ιού, mm-hmm, είναι κάτι που πρέπει, επαναλαμβάνω, να αντιμετωπιστεί με ψυχραιμία, να μην δημιουργείται πανικός. Και ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του, όλοι οι θεσμοί, αυτό είναι το σίγουρο. Ακριβώς, και ο καθένας, πολύ σωστά είπατε, θα αναλάβει τις ευθύνες του. Ευχαριστώ πάρα πολύ, σεβασμιότατε. Και οι εκκλησίες μας παρέχουν όλες τις προϋποθέσεις, ούτως ώστε ο άνθρωπος να εξυπηρετείται με την προσέλευσή του και να μην ταλαιπωρείται και να οδηγείται σε περιπέτειες. Σεβασμιότατε, την καλημέρα μας, ευχαριστούμε πολύ.